Πάμε στον κύριο Ζαγιανόπουλο, γιατί θέλω, κύριε Ζαγιανόπουλε, να μας πείτε όχι τόσο για το σκάνδαλο αυτό καθε αυτό ή την συμμετοχή ή όχι των πολιτικών προσωπών. Θέλω να μας σχολιάσετε λίγο τη στάση απέναντι στην διαδικασία αυτή. Όπως, για παράδειγμα, έδωσε και ο κύριος Κατσαφάδος το γεγονός ότι έχουμε τμηματική αποκάλυψη το τι θα γίνει με τα πολιτικά πρόσωπα. Και είναι ερώτημα αν ποτέ τελικά θα μάθουμε τι έχει γίνει, γιατί συνήθως όλες αυτές οι εξεταστικές επιτροπές καταλήγουν στο πουθενά. Κοιτάξτε λίγο, όλοι το λένε και έτσι είναι. Ναι, βεβαίως πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα που αφοράνε την ευθύνη των υπουργών, τις συνταγματικές αλλαγές. Κανένα κόμμα δεν δέχθηκε τις τροπολογίες του ΚΚΕ για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ασυλίες για υπουργούς κτλ. Προστατεύουν πάλι το πολιτικό σύστημα. Πάντως η πολιτική ουσία της συζήτησης αυτή είναι η εξής. Κοιτάξτε, θα πάμε σε εκλογές συζητώντας για το ποιο είναι καλύτερο σκάνδαλο, της Νοβάρτης ή του Πετσίτη. Βεβαίως σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει, βεβαίως πρέπει να φτάσει να εξεταστεί, να διελευκανθεί και να αποδοθούν ευθύνες, αλλά κανένας απολύτως από τους δύο συνομιλητές, ενώ ως εκπροσώπους κομμάτων, όχι προσωπικά, δεν μας λέει ότι έχουν συμφωνήσει μόλις προχθές για να δώσουν στον κλάδο του φαρμάκου τεράστιες αυξήσεις των φαρμάκων στους φαρμακοβιομήχανους. Βλέπετε, οι δύο βουλευτές μόλις προχθές ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαζί για να παραδοθούν οι Αιγιαλοί, οι Λίμνα, στα ποτάμια της χώρας μας, στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ψηφίσαμε πριν από 10 μέρες περίπου οι δύο μαζί να έρθει κάθε ελάχιστη δικαστική προστασία για χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια. Κύριε Ζαγιανόπουλε, δηλαδή, συζητάμε λοιπόν μόνο για την Νοβάρτης και μόνο για τον Πετσίτη, επιτρέψτε μου αυτό. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, αυτό μας λέτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Και αυτός ο φόβος ο οποίος πάει να καλλιεργηθεί σε κάποιον καλόπιστο κόσμο, ότι εντάξει, τα έκανε χάλια ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτό είναι πασιφανές, αλλά μπορεί με το Μητσοτάκη να είναι ακόμα χειρότερα, πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι γραμμές τις οποίες υποτάσσονται και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, οι γραμμές του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, είναι σκληρότατες και κανείς δεν μπορεί να κάνει ρούπι από αυτές. Και δεν θα κάνουνε. Θα ακολουθήσουν την ίδια ακριβώς λογική. Με συγχωρείτε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αντινεοφιλελεύθερο μέτωπο. Υπάρχει κόμμα στα τελευταία 10 χρόνια το οποίο πέρασε πιο σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο μνημόνιο με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Λέει αντιφασιστικό μέτωπο και αντιακροδεξιό μέτωπο. Με ποιον? Με τον ναζιστή παπά Αμβρόσιο. Τον δηλωμένο ναζιστή, τον ομοφοβικό. Με τους ΑΝΕΛ. Φωτογραφιζόμενοι με τον Κασιδιάρη, με τον Τραμπ. Αυτό είναι το αντιφασιστικό μέτωπο. Κοιτάξτε λίγο. Δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ. Όλοι οι αναλυτές το λένε. Η ακροδεξιά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τρέφεται από την πολιτική αυτών των κομμάτων. Των συντηρητικών, των νεοφιλελεύθερων, των σοσιαλδημοκρατικών, των κομμάτων τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί τρέφουν την ακροδεξιά. Είναι δυνατόν να καλέσουμε αυτόν που προκαλεί το πρόβλημα να το λύσει κιόλας? Μάλιστα. Όλες αυτές οι πολιτικές με την ακροδεξιά και τους φασίστες είναι αλληλοτροφοδοτούμενα μέτωπα. Ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλον. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ για να κρύψει την απόλυτη ταύτισή του με τη Νέα Δημοκρατία βάζει το σκιάχτο της ακροδεξιάς, την οποία βέβαια ψαρεύει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ούτως ώστε να έχουμε μετά τις εκλογές είτε με Τσίπρα είτε με Μητσοτάκη το ίδιο ακριβώς αντιλαϊκό αποτέλεσμα. Εκεί πρέπει λοιπόν να δοθεί απάντηση στον κόσμο. Να μην τους δώσει ούτε συγχαρητήρια, ούτε το ελεύθερο να προχωρήσουν και σε άλλα μέτρα. Στην κυρία Γενιά θα πάμε τώρα, κύριε Ζαγιανόπουλε, γιατί έχετε να δώσετε απάντηση. Είναι το γεγονός και αυτό το οποίο έθιξε και ο κύριος Κατσαφάδος με την περίπτωση Πετσίτη. Γιατί την απάντηση τη δίνει ο κύριος Κουρουπλής με τον Αμβρόσιο. Μην μας απαντήσει αυτό. Κύριε Ζαγιανόπουλε, μισό λεπτό. Να, έχουμε την κυρία τώρα Γενιά εδώ να μας. Δεν θα λογοδοτήσω εγώ για τον κύριο Κουρουπλή και για τις επιλογές που κάνει ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής σας είναι και θα το σταυρώσετε, κυρία Γενιά. Θα τον στηρίξετε. Όπως θες ο κύριος Παπαδημούς μαζί του κοινή περιοδία στη Θράκη. Είναι ο αρχηγός της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι για αυτά τα με θετικό και κοινωνικό πρόσημο νομοσχέδια που δεν ψηφίζεται.
προκειμένου να σηκώσει. Θα κάνετε μαθήματα, να... κυρία Γιαννιά. Εσείς μου θα κάνετε μαθήματα λαϊκής πολιτικής και αγώνων στο ΚΚΕ. Σας παρακαλώ που έχετε πολύ με χέρια και πόδια ψηφίσει μνημόνια. Έχετε, υπογράφετε ό,τι σας φέρνει το ΝΑΤΟ και ο Τραμπ. Θα κάνετε μαθήματα αντιφασισμού στο ΚΚΕ. Είστε με τα καλά σας. Θα κάνω μαθήματα το 2019 για το τώρα. Και για τη θητεία μου αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Και δεν δέχομαι κανένα να μου υψώνει τη φωνή τι και να μου λέει κυρία αυτά που μου λέτε εσείς. Τι ψηφίζετε, κυρία Γιαννιά? Σέβομαι το να ΚΚΕ. Να έρθει η δικαστική προστασία για τους πληστηριασμούς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να τσακιστούν οι συντάξεις με αυτό που ψηφίζετε με την ιδιωτική ασφάλιση. Να παραδοθούν οι ιδιωτικοποιήσεις. Δίνετε τη ΔΕΗ στους συντάξεις. Στον κόμμα σας. Για να παλέψετε εναντίον αυτών των μετόπων. Ο νόμος Κατρούγκαλου τι ήταν, κυρία Γιαννιά? Του Πασό και του. Και της Νέας Δημοκρατίας. Τι ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου, κυρία Γιαννιά? Αύξηση της συντάξης. Κόψαμε τις συντάξεις. Μας κοροϊδεύετε. Κόψαμε τις συντάξεις που επί 8 μήνες. Θα σας απαντήσω σε αυτό διαστόματος. Θα περιμένετε. Μετά από 11 μειώσεις που έγιναν μέσα στην πενταετία. Θα σας απαντήσω σαν ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Το σέβομαι. Θα το τελειώσω εδώ. Θα σας απαντήσω σαν ευρωβουλευτής του ΚΚΕ που πριν από 6 μήνες ρωτήσαμε τον κύριο Σεντένο στο Eurogroup αν υπάρχει περίπτωση να ξαναέρθει περικοπή. Του 18%. Παρακαλώ, αν τα δημοσιονομικά δεν πάνε καλά και απάντησε ναι. Συζήτηση, να ακούσετε, να πάρετε και το χρόνο σας να απαντήσετε. Αλλά να μην ακούμε και πράγματα εκτός πραγματικότητας. Από ό,τι καταλάβατε, συνεχίζει η υπόθεση Νοβάρτης Πετσίδη για να συγκαλυφθεί η ταύτισή του στην κεντρική πολιτική σε όλα αυτά που θέλει. Κύριε Ζαριανόπουλε, δεν είναι. Δεν πρέπει να αναδείξουμε τον εθισμό και την αυτόματη προσκόλληση όλων των παλιών συνηθιών τις οποίες απέκτησε ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ σύντομα όταν βρέθηκε στην εξουσία. Δεν πρέπει να αναδείξουμε αυτή την κατάσταση. Ναι, σε αυτή την αστική εξουσία, όποιος και αν περάσει, τελικά αυτό θα σαπίσει. Αυτό είναι το δικό σας θεώρημα, αλλά δεν πρέπει να το αναδείξουμε. Μιλώντας για fake news, προφανώς να το αναδείξουμε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλώντας όμως για fake news, επειδή έγινε συζήτηση. Όντως υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά να πούμε ότι το μεγαλύτερο fake news της τελευταίας δεκαετίας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα και θα καταργούσε τα μνημόνια. Κοιτάξτε είναι λίγο. Αυτό. Το κόμμα του 3% έγινε 36%, γιατί πήγαν πολλοί από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είχαν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ και βρήκανε λόγω των μνημονίων και βρήκανε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνια και τελικά και το μηχανισμό και τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ πάλι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και βρήκαν πάλι μνημόνια και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι κόμμα, αυτό είναι παράγκα. Και εκθέτει την πραμάτια του. Είπε η κυρία Γιαννιά ότι έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ την Ελλάδα και το λαό από τα μνημόνια όρθιους. Προχθές η ΑΔΕ, όχι το ΚΚΕ, η επίσημη. Τα επίσημα στατιστικά δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχασαν το 40% του εισοδήματός τους. Οι αγρότες το 38% του εισοδήματός τους και οι εργαζόμενοι το 26% του εισοδήματός τους. Με δεδομένη μια χρεοκοπία. Και σήμερα συνεχίζεται. Το 2010 δεν θα είχαμε μείωση του ΑΕΠ και βεβαίως. Με συγχωρείτε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και οι υπόλοιποι, υπηρέτησαν τη χρεοκοπία του λαού. Για να δώσουν περισσότερα προνόμια στο κεφάλαιο και να πληρώσουν ένα χρέος στις ξένες και ελληνικές τράπεζες που δεν χρωστάει ο λαός. Τα δάνεια δεν τα έπαιρνε όλος ο λαός. Τα μεγάλα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια, τα έπαιρναν οι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές που βγάζανε στην Ελβετία. Και σήμερα, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει να είναι ελεύθερη αυτή η κίνηση. Καλύπτονταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, τι τους κάνει δηλαδή. Όταν δηλαδή φοροαπαλλάσσει το κεφάλαιο και φορολογεί. Και φορολογεί βαρύτερο δεν ξαπαλλάσσει. Ένα τελευταίο. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τα Λαγκάρτ. Εσείς τα Λαγκάρτ, το νόμο τα δικά σας ήταν μέσα. Μην ανοίξουμε και αυτό το θέμα. Γιατί πείτε μας κάποια ονόματα. Συγχωρείτε τώρα, μιλάει το ΚΚΕ αγαπητή. Παρακαλώ. Μιλάει το ΚΚΕ αγαπητή συνάδελφε. Ζητάω συγγνώμη, έχετε δίκιο. Και ένα τελευταίο, επειδή η κυρία Γιαννιά είπε ότι δεν θέλει να σου δικαιωμά της πολύ με την εξωτερική πολιτική, αν στην ενημερώσουμε. Πριν από 2 μήνες βγήκε μια έκθεση του State Department, του Υπουργείου των Αμερικάνων των Εξωτερικών. Συγγνώμη, εδώ ήταν λάθος, δεν είπα δεν μιλάω. Δεν είπα δεν ασχολούμε. Δεν μιλάτε, ναι, ωραία. Δεν μιλάω, ναι, ωραία, με συγχωρείτε, δεν μιλάτε. Σωστά. Επειδή όμως εμείς μιλάμε, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι βγήκε αυτή η έκθεση του State Department που λέει το εξής. Ότι άμεση αποστολή της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα είναι σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς, πανεπιστήμια, μέσα ενημέρωσης, την Εκκλησία Αμβρόσιος και τις δυσόδεις ΜΚΟ να προσπαθήσουν να αναδείξουν ηγέτες και σε κεντρικό επίπεδο, κυβέρνηση και σε δήμους και περιφέρειες,
φιλικούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους σχεδιασμούς τους. Με συγχωρείτε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα και γιατί δεν απάντησε κανένα άλλο κόμμα απέναντι σε αυτή την τροπή πλην του ΚΚΕ? Προφανέστε, γιατί όλοι στριμώχνονται ποιος θα έχει την εύνοια του Τραμπ, της Μέρκελ, των Αμερικάνων, όλοι τους. Για το ποιος μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής στην Ελλάδα. Γιατί το ξαναλέμε, Τσίπρας και Μητσοτάκης την επόμενη μέρα δεν θα έχουν καμία απολύτως διαφορά στα βασικά. Στους φόρους που θα τους χαρίζουν στους μεγάλους και θα κυνηγάνε τους μικρούς. Μήπως θα αυξηθούν οι μισθοί? Ή αυξήθηκαν ουσιαστικά οι μισθοί με τον περίφημο κατώτατο μισθό που αυξήθηκε? Χάθηκε ήδη από το αφορολόγητο, που θα συνεχίσει να υπάρχει, όπως μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να περικοπεί το αφορολόγητο. Τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς που προγραμματίζονται χιλιάδες μέχρι το 2021 με συμφωνία της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων? Θα χαθούν χιλιάδες σπίτια. Εμείς το ολοκληρώνουμε με αυτό. Μην τους δώσει ο λαός ούτε μπράβο για τα εγκλήματα που κάνανε, ούτε το ελεύθερο που από κοινού ετοιμάζουν για την επόμενη μέρα. Από κοινού. Αυτή τη φορά ο λαός πρέπει να εμπιστευτεί τη δύναμή του. Και η δύναμή του είναι ΚΚΕ. Ξέρουμε τι θα κάνουν και οι δύο την επόμενη μέρα. Το ξέρουμε καλά. Και το ξέρει και ο λαός. Το ζήτημα είναι ποιος θα τους πάει ακόμα πιο ισχυρός κόντρα να τους αποκαλύψει και να ανατρέψει αυτή την πολιτική. ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, λοιπόν. ΚΚΕ και υποψήφιο δημαρχού για την Θεσσαλονίκη.